ένας αγώνας ή ένα παιχνίδι, it's like a piece of art. And it's a canvas, right? Like if you look out on the field, there's nobody there. There's no fans, there's no players, there's no staff, nothing. And then here comes game time, and it becomes like a canvas. Like a piece of art that just finished. Επειδή ανάμεσά μας είναι η θάλασσα, νιώθουμε ότι είμαστε κάτι άλλο. Ένα γαλατικό χωριό. Η ομάδα είναι σημαντική για όλο το νησί, δεν είναι ομάδα της πόλης. Το αποτύπωμά της είναι πολύ ισχυρό, γιατί έχει ρόλο η ομάδα και οφείλει να επιστρέφει στην κοινωνία για την ευθύνη της αυτή. Είναι μεγάλο κομμάτι. Όφι για την πόλη μας, για την Κρήτη. Όφι για μένα είναι πάθος. Δηλαδή παθιάζομαι, νομίζω, περισσότερα από όλα τα πράγματα στη ζωή μου. Όταν ήρθε ο Γκέραντ, λέγαμε ποιος είναι αυτός ο τύπος. Τον ξέρει κανένας. Δεν τον ήξερε κανείς. Ξεκινήσαμε τα στοιχήματα πότε θα φύγει ο Γκέραντ. Έμεινε 15 χρόνια ο άνθρωπος. Και όχι απλώς έμεινε 15 χρόνια, έφτιαξε τέτοια γερά θεμέλια. Κεφαλιά από το Χαραλαμπίδη και είναι ένα εκπληκτικό γκολ. Η φανέλα που φοράω είναι η φανέλα του τελικού του 87. Ο Όφρι είναι κυπελούχος Ελλάδας. Είναι μεγάλη στιγμή για όλο τον Όφρι, για όλη την Κρήτη. Υποθύμησα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ένα σκαμπίλι και μια φωνή. Σήκω πάνω, ρε, θα βλέπεις από εδώ και πέρα πολλά. Η απόφαση που έχουμε πάρει πλέον είναι να μην κατέβει στο σημερινό παιχνίδι η ομάδα και γενικά να αποσυρθεί και να φύγει από το πρωτάθλημα. Ήταν μια απόφαση πραγματικά για τα δεδομένα της εποχής τρομακτική. Οι καλλιτέχνες μας χαιρετήσανε και αυτό ήταν the end. Είχαν όλα καταρρεύσει, ήταν ένας ανταρτοπόλεμος. Χρειάστηκε να βγάλουμε φωτοτυπία και δεν είχαμε κόλλες για να δεχόμαστε τις προσφυγές. Έσπασαν τα πάντα, με πίεσαν να ανοίξω τα γραφεία για να πάρουμε το κύπελο. Δεν γίνεται να χαθεί ο Όφι από την πόλη. Δεν γίνεται. Ανοίγω την πόρτα, βγαίνω έξω από το υποδητήρια, βλέπω πάρα πολύ κόσμο να φωνάζει τι γίνεται με την ομάδα μας. Θα μπεις μέσα, θα ματώσεις. Είτε άμα δεν ματώσεις, μέσα, θα ματώσεις έξω. Ήταν μεγάλη πίεση γιατί είχαμε κρεθεί σαν άνθρωποι, είχαμε κρεθεί στις δουλειές μας, οικονομικά. Αυτή η ομάδα, αν ήταν άλλη στη θέση της, να έχουμε πέσει τόσες κατηγορίες, να έχει απαξιωθεί τόσο πολύ, δεν θα έχει ούτε ένα οπαδό. Όλες οι άλλες ερωτήσεις που έχετε κάνει άμα γίνανε ποτέ στον Ολυμπιακό ή στο Παναθηναϊκό, η απάντησή μου είναι μόνο στον Όφι και τίποτα άλλο. Γίνεται ένα θαύμα και κάποια στιγμή σκάει μύτη ένας τύπος από το Σικάγο μαζί με Σαμαράδες, Πουσανίδη. Με συστήσανε με το καπετάνιο. Θα σου πω κάτι, του λέω εμπιστευτικά, αλλά δεν θέλω να το πεις. Αλλά θα βράσω την ομάδα του αδερφού σου. Αυτό ήταν το συνέστημα. Κάτι που αγαπάω, το κάνω σωστά. Κάτι που αγαπάω, το χτίζω σωστά. Πάμε. Άιντε, άιντε, πάλι πέρα. Η μπάλα θα φτάσει στον Μαρτίνες, μπροστά τον Μαρινάκη ο Αργεντίνος. Νέο γέμισμα, κεφαλιά από τον Τάουντα, το σούτ την μπάλα στα δίχτυα από τον Φατιόν. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Κόρσιντες που κεφτάει. Βλέπεις, είναι η κίτρινη κάρτα. Είμαστε καλά, ακούμε λίγο. Παίζουμε καλά, ωραία, οκ, αρκεί καλά. Και δεν πιστεύουμε ότι θέλουμε να παίξουμε για να κερδίσουμε. Φτάσαμε στην εστία 5 φορές. Και 5 φορές ο ένας έτσι, ο άλλος έτσι, ο άλλος έτσι. Τι γίνεται ρε παιδιά, πλάκα κάνουμε. Κολλάει μπάλα σε μια μεριά, μία-μία, δύο, τι κάνουμε. Μία-δύο, τρεις κάνουμε, στην άλλη πλευρά πάμε. Κάνουμε σαν προπόνηση, φτάνουμε στην περιοχή 8 φορές. Εδώ παίζουμε κάποιες στιγμές πάρα πολύ καλά κάνουμε. Έλα, πάμε, έχουμε 45 λεπτά, έλα, γρήγορα, έλα, πάμε. Αν ο Όφι δεν πάει καλά, το Ηράκλειο πενθεί. Ο Όφι υπήρχε από τότε που γεννήθηκα, βέβαια, και φρόντισε γι' αυτό ο κύρις μου.
η αγάπη μας για τον Όφη ήταν, πώς πω, ο Όφη ήταν η μάνα μας. Ακούστε ποίηση, τραγούδι. Ένας τσικουδίτης, τσικουδίτης είναι αυτός που πίνει τσικουδιές, που πίνει τις ρακές. Και φίλαθλος καλός μιλάει για τον Όφη και λέει συνεχώς. Εγώ είμαι παιδιά μεταναστών. Γεννήθηκα μεγάλο στη Γερμανία. Όταν λοιπόν ρώτησα τον πατέρα μου, γιατί λέω, μπαμπά, εμείς τι ομάδα είμαστε. Μου λέει, εμείς είμαστε από την Κρήτη και είμαστε Όφη. Πηγαίναμε έξω από το γήπεδο, από τις ειρικάδες και λέγαμε, τι θα με βάλεις μέσα. Τι θα με βάλεις μέσα. Όλα τα παιδικά μου, τα εφηβικά μου χρόνια, του φιλάθλου τώρα, είναι όλα συνδεμένα με τον Όφη. Εσάι. Αύριο μόνο νίκη. Νίκη και μετά περιμένουμε. Tomorrow we need to fight. Φτάνουμε λοιπόν στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του προαθλήματος που Όφη θέλει μόνο τη νίκη απέναντι στον Απόλλωνα. Από εκεί πέρα πρέπει να κάνει το καθήκον του, να πάρει τους 3 βαθμούς, να μπει στην εξάδα βαθμολογικά και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την απόφαση για την αφαίρεση βαθμών του Πας Γιάννενα. Περιμένουν πώς και πώς το παιχνίδι. Μακάρι να έρθουν και τα αποτελέσματα έτσι και να πανηγυρίσουν στο τέλος. Γιατί όλη η προσπάθειά μας κρίνεται από ένα αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια μπορεί να σε πάνε ένα σκαλοπάτι πάρα πολύ. Σήμερα είμαστε 3-0. Ναι, το έφτιαξα το σύστημα. We have very high expectations for a good game. Let's fight for the win, then we'll see. Let's fight for the win. Χαλαρά πάμε να πάρουμε το παιχνίδι. Θα το κερδίσουμε, πιστεύω, άνετα. Ψάχνουμε τώρα την ταυτότητά μας. Θέλουμε πάλι να καθιερωθούμε. Παίζετε τώρα, άντε, παίζετε σοβαρά. Πασίμπαλο, Τσέλι, Γούρος, Μάρι, Λεγκούσμαν, Νέρα, Μιγιάβο, Ντούρμι, Φιλίπε. Φίτσια. Με 10 παίζουμε. Ντούρμι. Αριστερά ο Λάμπρο και μπροστά ο... Φίλες και φίλοι των καναλιών Κοσμοτέ Sport και της Κοσμοτέ TV, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ηράκλειο της Κρήτης, 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου της Super League Interveten. Έλα παιδιά, ακούμε λίγο, ε! Είμαστε καλή ομάδα, καλοί παίχτες, παιδιά. Μερικά παιχνίδια όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να έχουμε και καρδιά. Το τελευταίο παιχνίδι δεν θα το αφήσουμε να πάει έτσι καμένο. Ο Όφη παίζει ρέστα εξάδας, ρέστα play-off κόντρα στον Απόλλωνα. Πάμε, θα πει και ο πρόεδρος δύο λόγια. The beginning, guys. Let's go. Από την αρχή, ε! What's together, guys? This is what we are. Our players, your warriors, and this is what we're gonna do. We go out today, and we get what's ours. We know what we have to do. We score one, we score two, we score two, we go three, we score three, we go for four. These guys don't stand a chance for you. So let's get this victory, guys. Come on. All right, believe in us. Let's go. Ένα, δύο, τρία, όχι! Θέλουν τρίποντο και παράλληλα απώλειες τόσο της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης όσο και του Πας Γιάννενα. Από το γήπεδο αυτό δεν έχει περάσει ούτε Αθλέτικο Μαδρίτης, τη Σλάβια Πράγας, τις δόξεις τους. Θα περάσει ο Απόλλωνας. Πώς βλέπετε τη φετινή πορεία του Όφη που μετά από 5 χρόνια επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια? Πάρα πολύ καλή. Ο καλύτερος Όφη που έχω δει. Το πρώτο παιχνίδι που ουσιαστικά με καθιέρωσε στην ομάδα ήταν εδώ με τη Σλάβια Πράγας. Ήταν η ομάδα και το παιχνίδι ακόμη για το οποίο στις φορές κουβεντιάζαμε με τον Γκέραντ θεωρεί ότι ήταν η καλύτερη ομάδα που είχε αντιμετωπίσει ποτέ στην Ευρώπη. Δεν έχω ξανά τέτοια ομάδα. Ήμασταν πολύ τυχεροί που φύγαμε με την ισοπαλία. Μιλάμε για μια ομάδα
την οποία για να την κερδίσουν μέσα στο Ηράκλειο, τους βαρούσαμε από τα αποδυτήρια. Μαρινάκης για τον Όφη, κάνει δυνατά το σούτ και έξω Χίπρο. Μαχλάς, 1-0 για τον Όφη. Μετά το δυνατό σούτ. 1-1. Στην Τσεχία, στην Πρέγα, 1-0 εδώ με γκολ του Μαχλά. Σλάβια λοιπόν στο 42ο λεπτό, 1-0. Στο παιχνίδι με το Αθλέτικο, ο Γκέραντ είχε μια σιγουριά ότι θα περνούσε. Saludos amigos, Atlético de Madrid, Όφη, Κρέτα, de Grecia. Το πρώτο παιχνίδι έγινε στη Μαδρίτη, στο Βιθέντε Καλδερών. Ήταν ένα γήπεδο πρωτόγνωρο και έχουμε πάθει σοκ. Ο Μανώλης ο Παντεμτζής τότε έκανε πλάκα πάντα και έλεγε, άμα, τι έγινε. Πόσο κοστίζει ένα σπίτι, κοστίζουμε όλοι. Προσωπικά το κοίταγα σαν μια πρόκληση, σαν ένα παιχνίδι. Ευτυχώς που είχαμε αρκετά παιδιά και πολλούς παίκτες που δεν κοιτάγανε με «Βουάου, παίζουμε την Αθλέτικο». Θυμάμαι έχω ένα πρώτο ξάρυβο στη Βραζιλία. Μου είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει για τον Μωασίρ. Είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά έχει ένα ελάττωμα. Στο πρώτο δυνατό μαρκάρισμα, τίθεται εκτός παιχνιδιού. Θυμάμαι, το είπα στον Γκέραλτ, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν κάνω λάθος, έφυγε ο Παυλόπουλος, τον βρήκε με την μπάλα μαζί, έπεσε κάτω, δέχτηκε παρατήρηση, αλλά όχι την κάρτα. Τελείωσε. Ο Μωασίρ δεν ξαναπήξε πάλι. Από το ζήλο μου εγώ, γυρίζω και να μαρκάρω τον επιθετικό. Ανυπομονούσα κάθε μέρα πότε θα έρθει το επόμενο μάτς για να ξυλαιωθώ. Ο επαναληπτικός ήταν κάτι το ξεχωριστό, δεν. Όσοι ζήσαν αυτό το παιχνίδι εδώ μέσα δεν μπορεί να το ξεχάσουν ποτέ. Ήμουν αυτός που υποδέχτηκε το συγχωρημένο τον πρόεδρο της Αθλέτικου στο αεροδρόμιο. Πολύ αριστικός. Πρέπει να είπε 100 φορές, ας πούμε, ότι τζάμπα κάνω το ταξίδι, ας πούμε. Πριν έρθει εδώ, είχε βγάλει εισιτήρια για την επόμενη κλήρωση. Δηλαδή, το θεωρούσε δεδομένο. Και ο Σουσχίλ έκανε δηλώσεις υποτιμητικές όχι μόνο για τον Όφη, αλλά και για τους κριτικούς, το ταπεραμέντο των κριτικών. Θυμάμαι τον κόσμο να κατεβαίνει από τα χωριά απάνω στα αγροτικά. Δηλαδή η καρότσα να είχε, ας πούμε, 30-40 άτομα μεσημέρι. Οι ταράτσες ήταν γεμάτες από κόσμο γύρω-γύρω τα μπαλκόνια. Ακόμα και ανάμεσα στα κάγκελα έβλεπες πόδια να περισσεύουν. Τα αποδυτήρια της ομάδας είναι 104. Νιώθεις τον παλμό αυτό, νιώθεις να σύεται το κήπεδο από κάτω. Μπαλιά του Λούπου από το κέντρο, τη δίνει στο Μαρινάκι, Μαριανάκι όπως τον λέγανε οι Ισπανοί. Μαριανάκι, Λούπου, buena la apertura sobre Μαριανάκι, el balón al área, gol del Όφη Κρέτα. Και εκεί λέμε ναι, αυτή τη στιγμή μπορεί και να πεθάνω, έχω πάθει, πνίγομαι, δεν νιώθω καλά, βοηθήστε με. Fíjense que espectáculo en las gradas. Και από τη μανία τέτοι τον μπαδισμό που βάλαμε τον γκολ, κόψανε τα σύρματα και είχαμε κρεμαστεί όλοι στον αέρα. Είναι κάτι ανεπανάληπτο αυτό που νιώθεις στο γιατί που λέει. Ανατριχιάζομαι όμως, τα θυμάμαι 10 φορές πιο δυνατός βγαίνω. 100 φορές μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι εδώ μέσα δεν πρόκειται να περάσει κανείς. Δεν πρόκειται να με κερδίσει κανείς. Γίνεται μια βαθιά παλιά, ο Τσουγκάδοβιτς πάει να κατεβάσει την μπάλα, τον γκρεμίζει ο Καμινέρο, ενώ πέφτει ο παίχτης κάτω που πατάει το πόδι και αυτό αποβλήθηκε όχι για άλλο λόγο. Και έρχεται τώρα να εκτελήσει το πέναλτι. Δεν έβλεπα. Είχα κλείσει το πρόσωπό μου μόνο να ακούσω τον κόσμο. Δεν με νοιάζει αν μπήκε ή όχι. Αυτό είναι που μετράει. Αυτό είναι που μετράει. Αυτό που είπε ο διαιτητής. Θεωρώ ακόμα και τώρα ότι η μπάλα δεν την πέρασε στη γραμμή. Αλλά ο διαιτητής το καταμέτρησε. Λέω χέστηκα. Στο δεύτερο που λέμε, 60-40 έχει περάσει. Εγώ από ό,τι θυμάμαι μπορεί να άγγιξε και τα δίχτυα. Δηλαδή είμαι τόσο σίγουρος για το πέναλτι του Γιώργου. Αυτό που έγινε στο γήπεδο δεν περιγράφεται. Για 3-4 ώρες όλο το Ηράκλειο είχε πάρει φωτιά. Τη ζωή σου λες είμαι υπέρ της δικαιοσύνης, είμαι υπέρ της ελευθερίας των ανθρώπων, είμαι υπέρ με τα δικαιώματα. Ναι, είμαι.
στην ομάδα συμβαίνει κάτι μαγικό. Πίδαρος. Πάνε στα αποδυτήρια οι Ατλέτικο Μαδρίτης και δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Σπάσανε μέχρι και τα ντουζ, διότι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ποτέ ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης αποκλείσει από ένα όφι. Ποιος είναι αυτός, ποιος τον ήξερε τον όφι στην Ευρώπη? Κανένας. Κώστας Γιαννούλης, αρχηγός, νομίζω ισχυρή φυσιογνωμία. A great guy, fantastic footballer. Αλλά κάνει και το καλαμπούρι του, είναι πολύ, είναι ευχάριστος τύπος, λόγω μου. Παίζαμε στον Ολυμπιακό μαζί, έχουμε αποκτήσει μια σχέση, πολύ καλή. Κλείνω 3,5 χρόνια ακριβώς στην ομάδα. Δέθηκα. Οικογένεια τη νιώθω την ομάδα, σου πω την αλήθεια. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε, παιδιά. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, γιατί μας περιμένει μια καινούρια χρονιά και να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια πολύ καλή σεζόν. Φτάνανε στα αυτιά μας διάφορα σχόλια για τέτοια και γενικά στην ομάδα, ότι δεν θα είμαστε δυνατοί, ότι θα πέσουμε, γιατί ερχόμασταν και από μια κακή χρονιά. Και πάντα υπήρχε στον κόσμο ότι όχ, πώς θα πάμε πάλι φέτος, όχ, πώς θα κάνουμε. Πέρυσι είχαμε 10 μάτσες χωρίς να πάρουμε ούτε βαθμό και στο τέλος τρέχαμε και δεν φτάναμε, ούτως ώστε να σώσουμε την κατηγορία. My job will be to push you to your limits, to enjoy your game, to enjoy the best that you can be, and this is what we are trying to build from today. Put the ball on the air again. Go, 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 go. Put the ball on the air again. Bravo. I know that I have to realize where I am, but my expectations here are very high. The project of Offi is very attractive. I'm a dreamer by nature. Spread the magic, Guzman, spread the magic. I'm waiting for this, Guzman, for this moment. Come on, come on, come on, come on. The club can grow. How far it can grow, we will see. We will see. Step by step, day by day, we will see. All will travel between the three of you. Control your space, okay? You only change positions when I say. No doubt? Let's try. Come on. Καλή πάσα, καλή πάσα. Δεν έχουμε αντίπαλο, έτσι. Μπράβο, κίνηση, πάνε. Αυτούρ, πιο καλά, πιο καλά. Stop. Έλα, Αντρέινα. Abdul, without a doubt. Abdul, completely crazy. Without a doubt. Εντάξει, δεν υπάρχει το παιδί αυτό. Αυτή την ενέργεια δεν την έχω ξαναδεί σε άνθρωπο. You start today. We are doing every day some teasing, but I think maybe he's a little bit shy now. Γονείς μου είναι γιατί από τη Συρία, ο μπαμπάς μου είναι από το Χαλέπι και η μαμά μου από Χαμά. Έχω μεγαλώσει εδώ στην Αθήνα, στο Κοροπή. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό που εκπροσωπεί τη χώρα του και παίζει με την εθνική του ομάδα. Εντάξει, εγώ το πρόβλημά μου είναι ότι όταν πάω στη Συρία λένε ότι είμαι Έλληνας και όταν είμαι στην Ελλάδα λένε ο Σύριος. Το σκέφτηκα πάρα πολύ και με τον Ντεγκούσμαν μίλησα, γιατί είχε ένα παρόμοιο σκηνικό με τον Καναδά και την Ολλανδία. Did Jonathan have a good season? This is the start for the new period. Your thoughts? Very happy to be back. Everyone looks fresh. Everyone is excited for the new season. Me as well. Ο κύριος Δισάνδρου είπε για τους στόχους του ΟΦΗ τη νέα σεζόν ότι είναι μια καλή πορεία στο κύπελλο και ίσως στα πλεόφερα. Ρωτάτε έναν άνθρωπο που έφαγε τα γήπεδα με το κουτάλι. Έναν άνθρωπο που είναι γέννημα θέρμα αυτής της ομάδας και ξέρει πάντα ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι της ομάδας. Στόχοι μας, έχουμε μεγάλο όνομα, έχουμε δυναμική στο πρωτάθλημα και θέλουμε τον καλύτερο. Πιστεύω ότι πάντα σε αυτή την ομάδα είναι συνδεδεμένη με το πολύ καλό οικογενειακό κλίμα. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που απαρτίζουν τώρα το κλαμπ και παίξανε σε αυτήν πήγαν μπροστά μέσω αυτού του οικογενειακού κλίματος, το οποίο κατά την άποψή μου μάλλον είχε μεταλαμβαδεύσει ο κύριος Γκέραλτ. Την εκπομπή θα την ολοκληρώσω με τον κύριο Γκέραλτ και με ένα παιχνίδι δικής του επινόησης. Παρακαλώ. Κύριε Γκέραλτάκη, περνάμε σένα ένα από τους παίχτες του Όφη
και θα λέει μία ή δύο λέξεις για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Γιάννη Σαμαράς. Το καλύτερο παιδί. Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται, θα έλεγα εγώ. Νίκος Νιόμπλιας. Πολύ μυαλό. Όλη αυτή η θητεία δίπλα στον Ολλανδό σας επηρέασε μετά και ως προπονητή? Εντάξει, ήταν πολλά τα χρόνια. Είναι λογικό να επηρεαστείς. Φανταστείτε, δύο χρόνια, 83-85, εγώ μπορεί να είχα και πέντε προπονητές. Και 85-2000 είχα έναν. Ο κύριος Γκέραντ με βρήκε, όπως λέμε και στο σχολείο, στον νηπιαγωγείο. Ίσως ο σημαντικότερος άνθρωπος για αυτή την ομάδα. Έβαλε, μπορώ να πω, το μεγαλύτερο λιθαράκι σε αυτό το χτίσιμο που λέγεται Όφη. Όταν έφυγα από την Ολλανδία και έκανα ένα πάρτι με τους φίλους, μου δώσανε το εισιτήριο επιστροφή. Ήταν Σεπτέμβριο, ήρθε Ιούλιο και το εισιτήριο έγραψε Σεπτέμβριο. Λοιπόν, αυτοί πίστεψαν τρεις μήνες. Και το 1985, όταν η ομάδα έψαχνε εδώ για προπονητή, ρωτήσαν οι άνθρωποι του Γρηγόρη αν υπάρχει κάποιος. Και πρότεινε τον Ευγένιο. Συνεργαστήκαμε εντελώς τυχαία με τον κύριο Γκέρτ, όταν ήρθε ξαφνικά και μου πρότεινε να δοκιμαστώ και να παίξω ποδόσφαιρο στην ομάδα του, η οποία ήταν η Ρόντα. Είχα εδώ ένας παίκτης, παλιός παίκτης της Ρόντας, μπορώ να πω, που βρήκα τότε στην Ολλανδία, ο Γρηγόρη του Τσινό. Και αυτός μάλλον έχει παίξει μεγάλο ρόλο για αυτή την κίνηση που έκανα τελικά. Ποτέ δεν θα το παραδεχτεί, αλλά για αυτούς που ξέρουν, ο Γρηγόρης ο Τσινός έφερε τον Ευγένιο εδώ και τον κράτησε. Κάποιος μίλαγε στον Ευγένιο το ότι είναι Ελλάδα, το ότι είναι Όφη, το ότι είναι έτσι. Κάποιος το έκανε αυτό. Ο Γρηγόρης τότε μου είπε, ο Όφη έχει καλούς παίκτες, δεν έχει ομάδα. Όταν ήρθε ο Γκέραντ, λέει, ποιος είναι αυτός ο τύπος? Ποιος είναι αυτός, ξέρει κανένας? Δεν τον ήξερε κανείς. Ο Γκέραντ με χαμηλούς τόνους. Πολλοί παίκτες που φεύγαν τότε από τις μεγάλες ομάδες ρώταν ότι ήταν τελειωμένοι. Και τους πείθει εδώ ότι όχι. Εδώ ήρθατε, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είχε σπουδάσει ψυχολογία. Του αρκούσαν πολύ λίγα λεπτά για να καταλάβει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Σίγουρα ήταν κάτι διαφορετικό για τότε. Ξέρεις, και σαν νοοτροπία, σαν λόγος. Δεν ήταν μόνο προπονητής. Ήταν ποδοσφαιρική διάνοια και στη διοίκηση ήταν διάνοια. Ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή, γιατί η ομάδα δεν πήγε τόσο καλά. Μέτρη ομάδα, δεν είχαμε καλά αποτελέσματα. Την πρώτη αγωνιστική που παίξαμε εδώ με τον Απόλλων Καλαμαριάς, με έπαιξε αριστερό μπακ εδώ, χάσαμε 0-1. Θυμάμαι ένα συνάδελφος του είχε πει, πότε θα σου έρθει το χαρτάκι κάτω από την πόρτα με την απόλυσή σου. Ξεκίνησε με δύο μαζεμένες ήττες. Κακά τα μαντάτα. Λέω, δεν πάμε καλά. Τέλος πρώτου γύρου, η ομάδα 8η-9η, χάλια. Ξεκινήσαμε τα στοιχήματα, πότε θα φύγει ο Γκέραντ. Ο Σαμαράς από κοντά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Για τον Τσιριμόκο που είναι στην περιοχή, να μην δεν προηγεί το Όφη από το 62, πλασάρι ο Τσιριμόκος. Κερδίζει ο κυνηγός του Όφη, γυρίζει να ο Γιάνγκιανη πλασάρι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 90 λεπτό. Ξεκινάει ένας δεύτερος γύρος όπου δεν χάνουμε. Καταλήξαμε να βγούμε δεύτεροι, 5 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό. Το σούτ από το Σαμαράς στο 34 λεπτό. Τσιριμόκος, σέντρα. Κεφαλιά του Καριώτη και η μπάλα στα δίχτυα. Βλέπετε πώς πανηγυρίζουν οι παίκτες του Όφη. Έλα, κάνετε. Έμεινε 15 χρόνια ο άνθρωπος. Όχι απλώς έμεινε 15 χρόνια. Έφτιαξε τέτοια γερά θεμέλια. Αυτοί που είναι τώρα, σήμερα στην ομάδα, είναι παιδιά του. Έντεκα χρόνων πήγα στην Ακαδημία του Όφη. Παίζουμε ένα παιχνίδι, το οποίο για άλλη μια φορά πέφτει ξύλο. Υπάρχει μια έκρηξη του Ευγένιου. Πάρτε αυτό το παιδί εδώ και πηγαίνει να το στείλει πρώτη ομάδα. Ήθελε να με κάνει επαγγελματία. Ήθελε 15 χρόνια να με βάζει στην πρώτη ομάδα. Ήμουν επόμενος σε αυτό που έχτιζε 15 χρόνια ο Ευγένιος. 16 χρόνων έφυγα και την Ολλανδία. Σας κάνει η πρώτη χρονιά μετά το τέλος του Ευγένιου από την ομάδα να κάνω ένα trial, δηλαδή, στη Χένφεν. Τελειώνει η πρώτη προπόνηση, πάμε σε ένα lounge που είναι για τους παίχτες. Κάθομαι, έρχεται ο head scout, γυρνάει με το διαβατήριο μου, μου λέει, θες να μείνεις στην ομάδα? Λέω, ναι, έχω άλλες 9 μέρες, λέω. Όχι, μου λέει, για συμβόλαιο. Σ' αρέσει εδώ? Του λέω, ναι, θέλω να απορρόψω συμβόλαιο.
Μου λέει, οκ, okay, κλείσαμε. Zo, langs bij Matthijs. Samaras, prachtig langs de doelman en ook. Maar wat een beauty van Giorgio Samaras. Ik pran telefoon op Giovanni και του λέω, που μπορώ να φάω πηγαίνω να κόσω μόλι. Giorgio Samaras scores for Celtic. Θυμάμαι που πρέπει να συνεδεύξει τον, γιατί έκανε καριέρα και του λέγανε στα ραδιόφωνα σε ποια ομάδα ξέρω και εγώ θα θέλετε να παίξετε και αυτός έλεγε, αν έρθω στην Ελλάδα, για μία ομάδα μόνο θα έρθω. Στο μέλλον, στη μόνη ομάδα που θα αγωνιστώ στην Ελλάδα είναι μόνο αυτή. Μόνο αυτή. Είναι η ομάδα που έχεις αγαπήσει από μικρός. Είναι η μοναδική ομάδα που έχω αγαπήσει από μικρός. Άρα, νομίζω ότι χωράει κάτι ανάμεσά μας. I'm on my way to the airport to pick up another player. No, I think his name is Mike van Dijnen. Yeah, I think so, if I'm pronouncing it correctly. He's Dutch. Nice to meet you. Okay. Everything fine? Yes, it was perfect. So, yeah. No, well, I'm very happy to see you here. Thank you. All the same. Thank you. Thanks a lot. Glad. Είναι από τις μεταγραφές, από τις υποθέσεις, οι οποίες τρέξαν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έψαχνε ακριβώς αυτό που μπορούμε εμείς να του δώσουμε. Okay, 6 copies in Greek, 6 copies in English, one yes. Copy is for you, one copy for me. Εδώ μας ενδιαφέρει μόνο ο παίχτης. Μας ενδιαφέρει πώς θα κάνει develop ο παίχτης. Now, he's officially one of us. Nice. Ευελπιστούμε μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να έχουν μπει άλλα δύο παιδιά μέσα, τα οποία έχουμε στείλει τις προτάσεις και περιμένουμε. Την Κυριακή πετάει η ομάδα για Ολλανδία. Do you know a Greek football team called Offi? No. Called Offi? Sorry. Δεν μπορείς να κάνεις προετοιμασία στην Κρήτη λόγω θερμοκρασίας, άρα επιλέξεις ομάδα να πάμε πολλές μέρες. Κάθε προετοιμασία είναι εμπειρία. Όλοι έχουν τις παρακμιές τους. Μπορεί για παράδειγμα ένας όρκο να έρθει χιλιοτρυπημένο και την το γούρι τους. Γενικά όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν γούρια. Είμαι πολύ προκλητικός. Βάζω την κάλτσα πρώτα την αριστερή, ανάποδα, μετά τη δεξιά. Έχω τους σταυρούς μου συγκεκριμένους, κάνω πράγματα, ναι. Τρώω συγκεκριμένα πράγματα στο μεσημεριανό. Εγώ άμα είναι να παίξω ένα εναντίον ενός, προτιμώ το προ. Άντε αγόρι μου την μπάλα. Πολλοί παίκτες ασχολούνται με ηλεκτρονικά. PlayStation και διάφορα τέτοια παιχνίδια. Είναι καλύτερο, έτσι. Ναι, καλά παιχνίδια μου. Είχα πάρει το PlayStation μαζί μου. Παίζαμε νομίζω κάθε μέρα από τις 8 που τελειώνει το δείπνο, 9 μέχρι τις 11-12 κάθε μέρα. Πήγαμε σε δύο διαφορετικά προπονητικά κέντρα. Σχετικά πέρασε γρήγορα μέχρι τα μισά. Μετά ήταν λίγο πιο δύσκολα, εντάξει, η διαρκτική κούραση, ψυχολογική. Μόνο αγελάδες μετρούσαμε βασικά, δεν μετρούσαμε τίποτα. Υπήρχε μια μόνιμη γκρίνια από τους παίκτες που βγάζανε εκνευρισμό, νεύρα, συντροπώνηση, μαλώνα μεταξύ μας, χωρίς να υπήρχε κάποιος λόγος. It's physically, mentally, tactically, everything draining. But you have to have a good pre-season to have a very good season. Ah, μόνο εγώ δηλαδή. Uno. Juan and Miguel only laugh at their jokes. And they look at me like I should understand. And I'm like, oh, it's not funny. And they just laugh even more. It makes it more. So it's good that they enjoy themselves. Mejor amigo, no sé, tengo mucho amigo, pero Miguel... Se podría decir que sí, que mi mejor amigo, mi compañero, mi...
todo, hermano. Sí, bueno, como te dije, hemos llegado juntos, entonces tuvimos el apoyo mutuo de todos estos años. Bueno, hemos seguido muchos años. Μείνανε δύο παιχνίδια, δύο καλά παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αν η μπάλα είναι εδώ και είμαστε εδώ, ελάτε μέσα, αφήνετε τον παίχτη. Καλός αντίπαλος είμαστε και εμείς για αυτούς. Okay. Πάμε, παιδιά. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία. Περισσότερες φορές στο ποδόσφαιρο κερδίζει αυτός που το θέλει πιο πολύ, αυτός που θέλει τη νίκη πιο πολύ. Όταν αυτός ο στόχος δεν είναι με τη στενή έννοια το σκορ και είναι έξω από τη λογική των 90 λεπτών, τότε αυτό που θες πιο πολύ πρέπει να το προσδιορίσεις για να ζεις με αυτό. Nijmegen right now to play the games against NEC, our last friendly match. I think we look forward to it because we've been here for 3 weeks now. So yeah, everybody's happy to go home. Offi has a very rich history in the 70s, 80s, 90s, has already have a big history. Now we are in the process of reconnecting with that history. Το πρώτο μέρα στο πάρα πολύ. Πρώτα έχω σχέσεις με ακόμη παίκτες που παίξαν μαζί μου πριν 20-25 χρόνια. Σχεδόν από την πρώτη περίοδο του Off το 85, λίγο πολύ όλοι είναι κουμπάροι. Κάποιος απάντρεψε κάποιον, κάποιος αβάφτισε κάποιον. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις κάποια επαφή με έναν πρώην παίκτη. Τα παιδικά χρόνια ήταν σε μια περιοχή τη Θέρισο. Γείτονες συμπαίκτες του πατέρα μου, υποστηριστές του Off. Όλοι έρχονταν στην κυρία Ευτυχία, στη μητέρα μου. Και αυτό, να φάνε, να κάνουν εκείνο. Γενικά οι σχέσεις ήταν με όλους πολύ καλοί. Δενόμασταν πολύ γρήγορα, μπαίνανε μέσα στο κλίμα πολύ γρήγορα. Ο Γρηγόρης με τον Γιάννη είναι κάτι καλύτερο από αδέλφια, ας πούμε. Από ήταν λογικό με τη γέννηση του ερχομού του Γιώργου να είναι και ο νονός ο Γρηγόρης, ας πούμε. Αυτό το γήπεδο είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις. Εδώ είναι η θύρα 4, εδώ είναι οργανωμένη. Μερικές φορές σκαρφάλωνα από εδώ, ανέβαινα. Μια φορά χτυπάει για τον τύμπανο. Με το που άρχισε να περπατάει αυτό το παιδί, ήταν μέσα στα αποδυτήρια. Τον ξέραν όλοι, τον γνωρίζαν όλοι. Μόλις ήταν έτοιμη η ομάδα για το ζέσταμα για τον αγώνα, έβγαινα στο γήπεδο από αυτό εδώ το παράθυρο. Lovely ball for Samaras. And he's got past Melberg. Vasselis in the center if he needs it. He does it. Τον Γιώργο Σαμαρά τον γνώρισα όταν πήγε στη Manchester City. Εγώ ερχόμουν στο Σικάγο από το 1996 για να καλύψω τους τελικούς του NBA όταν έπαιζαν τότε οι Bulls του Jordan και του Pippen. Τον γνώρισα μέσω ενός κοινού μας γνωστού, ο οποίος μου είχε πει ότι ξέρεις κάποια στιγμή θα ήθελε ο Γιώργος Σαμαράς να μιλήσει μαζί σου για το NBA, γιατί έχει τρέλα με το NBA. Το όνομα Όφη το άκουσα για πρώτη φορά που μιλήσαμε για ένα project και μια ομάδα που ίσως να ήταν available στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
He has up early. I know. Yeah. Well, he has to go to school. Yeah. He has finals. And I'm stuck driving him. Forget about that license. You practice with Papu? Yeah. Yeah. Papu told me you gave him a heart attack. No. Nah. Be careful, because we all love Papu. We don't want to live. My dad called me, and he told me we're going to go to dinner tonight with George Samaras and a few guys. I'm like, oh, George Samaras, you know, George is a very popular player. I'm like, what's it about? And he said, they're going to propose of the idea of us buying the team off. All right, I got to go. I got to go call George Ninas, drive me nuts. Έχει μια περίεργη ιστορία η γνωριμία με τον Μάικ. Πηγαίνει πολλά περισσότερα χρόνια πίσω πριν τον γνωρίσω, γιατί γνώρισα πρώτα τον Σκότι Πίπεν. Αναπτύξαμε φιλική σχέση και άρχισε να μου λέει ότι έχω έναν Έλληνα φίλο και θέλω κάποια στιγμή να τον γνωρίσει. Όπου ήρθε η στιγμή και γνώρισα τον Έλληνα φίλο του, που ήταν ο Μάικ Μπούσης. Κάποτε μου λέει ότι θα ήθελες να μπαίξεις ποτέ να αγοράσεις μια ομάδα. Κοίτα, πολλοί, να λέμε την αλήθεια, σου λένε το πιο βρώμικο πράγμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Έβλεπα στην Ελλάδα ότι υπάρχουν πράγματα που ίσως και εδώ να γίνονται, αλλά δεν είναι σε αυτό το βαθμό. Οπότε φοβόσασταν ότι θα αποτύχει. Πάρα πολύ. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να το κάνω, γιατί μου λέει, παιδί μου, λέει, η ζωή σου αλλάξει για πάντα, μου λέει, να κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν το ξανά είπα πάλι, αλλά έβλεπα ότι έβαζε λεφτά συνέχεια στην ομάδα και μου λέει, μπαμπά, είμαι εντάξει, μη στενοχωριέσαι. It's not an easy thing to just go into a team and to make a difference and to win. But my dad, he's one person who doesn't fear nothing. Ήταν αυτό που σας έκανε έτσι να δεχτείτε και να ασχοληθείτε με τον Άβριο. Όταν πρωτοήρθαμε στην ομάδα, πάντα behind my mind υπήρχε ότι maybe να κάνουμε sign to George για ένα contract, ένα εξάμεινο. Come on, man, you know, let's put you on the roster. And I can't, my back. Το όνειρό μου πάντα ήταν από μικρό παιδί, από τις ακαδημίες όταν ακόμα έπαιζαν, να αγωνιστώ στο γήπεδο κουλά. Αυτό το όνειρο, από ό,τι φαίνεται, δεν θα υλοποιηθεί. Έχω περάσει μια σκοτεινή περίοδο, με ένα πρόβλημα που έχω στη μέση. Σε 9.30 ξεκίνησε την ταλαιπωρία. Έτσι ξαφνικά, για ένα χρόνο δεν ένιωθα το δεξί μου πόδι. Δεν είχα δύναμη, δεν μπορούσα να το κουνήσω. Έχει ένα μεγάλο παράπονο. Δεν πρόλαβε να φορέσει τη μεγάλη φανέλα του Όφη και να παίξει σε ένα εθνικό πρωτάθλημα με τον Όφη. Πραγματικά το θέλω πάρα πολύ. Ένα παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρει αντίπαλος. Αλλά δεν θα ήταν σωστό. Και δεν θα ήταν σωστό γιατί... δεν θα ήταν ωραίο το έργο. Εμένα η χαρά μου στο ποδόσφαιρο είναι ότι μπορούσα να πάρω την μπάλα και να τρέξω. Ένιωθα μια ελευθερία όταν τρέχω. Τώρα να γυρίσω τώρα με τη μέση, να δούνε τι. Που εντάξει, 33 σταμάτησα. Θα μπορούσα, ένα παιχνίδι. Είναι όνειρο ζωής. Δεν με ενδιαφέρουν να σου πω κάτι, τον Golden Knight ή το Celtic πρωταθλήματα. Τα δίνω. Δέκα λεπτά. Αλλά δεν θα βλέπαν τον Γιώργο. Αυτό με πονάει. Μεγάλωσα εδώ. Στο σπίτι μου. Θα ήθελα να δώσω μια παράσταση. Εδώ και 2 χρόνια, 2.5, μιλάτε για ένα συγκεκριμένο project που έχει η ομάδα. Χωρίς να γνωρίζει κανένας, με συγχωρήστε με, το project αυτό. Δεν πρέπει να γίνει μια ενημέρωση, μια παρουσίαση για αυτό το project, να το μάθουμε. Βλέπω μια ένταση και δεν χρειάζεται. Ναι, δεν χρειάζεται να υπάρχει μια ένταση. Νομίζω πρέπει να σεβόσαστε που ο Όφη είναι ανεξάρτητος και στέκεται στα πόδια του μόνος του.
Μπορεί να έχουμε κάνει κι εμείς λάθη μερικά. Αυτό είναι ανθρώπινο. Και από τα λάθη μαθαίνουν. Αλλά το που δεν ανήκουμε σε κανέναν και καθόμαστε και βασίζομαι μόνοι μας, αυτό πρέπει να σας όλοι περήφανοι όπως είμαι και εγώ.